η ελληνική κυβέρνηση, τηρώντας πλήρως τις δεσμεύσεις της, τόσο απέναντι στον ελληνικό λαό, όσο και απέναντι στους δανειστές, παρουσίασε ένα αξιόπιστο πακέτο μέτρων. Η κυβέρνηση τηρεί κατά γράμμα όσα συμφωνήθηκαν τον Ιούλιο και υπεγράφησαν τον Αύγουστο με τους θεσμούς. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει 1% εξοικονόμηση από τρία πεδία, αντίστοιχα το φορολογικό, το ασφαλιστικό και το δημοσιονομικό. Με τις προτάσεις της κυβέρνησης που έχουν τη συμφωνία των θεσμών, επιτυγχάνεται η συμφωνημένη δημοσιονομική προσαρμογή. Με έναν τρόπο, ο οποίος είναι κοινωνικά δίκαιος, με όρους ανακατανομής των βαρών από τα κάτω προς τα πάνω και με μέρημνα για τις μικρότερες δυνατών κοινωνικές επιβαρύνσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση κράτησε όλες τις κόκκινες γραμμές της. Καμία κύρια σύνταξη δεν μειώνεται. Γίνεται εξορθολογισμός του ασφαλιστικού συστήματος. Το φορολογικό σύστημα αναδιαρθρώνεται ώστε να γίνει περισσότερο αναδιαρρεμητικό υπέρ των χαμηλότερων και μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων. Την ίδια στιγμή, οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές καταγράφονται στην επίσημη έκθεση της Eurostat, αποδεικνύουν ότι η ελληνική οικονομία, λόγω των σκληρών προσπαθειών της κυβέρνησης, έχει καταφέρει να υπεραποδώσει και όχι μόνο να πιάσει τους στόχους του προϋπολογισμού, αλλά και να καταγράψει πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 0,7%. Παρά τις θετικές λοιπόν αυτές εξελίξεις και την προφανή διάθεση να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβάλλει απαιτήσεις εκτός συμφωνίας. Οι απαιτήσεις αυτές υπονομεύουν τις προσπάθειες που καταβάλει τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Η αιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επιβεβαιώνεται από την άρνησή του να κάνει αποδεκτή την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού δημοσιονομικής διόρθωσης. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο μηχανισμός πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, όπως τις έθεσε το Eurogroup την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή αντικειμενικότητα, αυτοματισμό, αξιοπιστία και νομοθέτηση. Αντίθετα, η νομοθέτηση υποαίρεση μέτρων, στην οποία επιμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κινείται εκτός των ορίων του Συντάγματος, αλλά και εκτός των ορίων του Ευρωπαϊκού Νομικού Συστήματος. Η ελληνική πλευρά έχει καταθέσει τη σχετική τεκμηρίωση. Επομένως, θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι η συμφωνία με το κλείσιμο της αξιολόγησης μπορεί να επιτευχθεί με την αποδοχή μηχανισμού δημοσιονομικής διόρθωσης που θα συνοδεύεται από συγκεκριμένη λύση για απομείωση του ελληνικού χρέους. Η ελληνική πλευρά είναι διατεθειμένη να συζητήσει όλες τις λεπτομέρειες, νομικές και οικονομικές, αυτής της πρότασης, αλλά δεν μπορεί να πάει πέρα από αυτή. Αυτό είναι το όριο της συμφωνίας. Πάνω σε αυτή τη βάση θα συνεχιστούν το απόγευμα οι συζητήσεις με τους θεσμούς σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων. Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε σήμερα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Ντόναλντ Τούσκ. Του εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του τόσο για την επιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε μέτρα πέραν της συμφωνίας του Ιουλίου, όσο και για την αδυναμία σύγκλησης του Eurogroup. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον πρόεδρο Τούσκ να αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύγκληση συνόδου κορυφής των κρατών μελών της Ευρωζώνης, εφόσον η αδυναμία σύγκλησης του Eurogroup επιβεβαιωθεί τις επόμενες ώρες. Η κυβέρνηση εκτιμά ως ιδιαίτερα θετική τη δημόσια δήλωση του κυρίου Τούσκ, με την οποία ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζει την ανάγκη να συγκληθεί το Eurogroup σε καθορισμένη ημερομηνία τις αμέσως επόμενες μέρες. Επισημαίνουμε επίσης ως ιδιαίτερα θετική τη δήλωση του υποκεφαλής της Ευρωομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Τζιάνι Πιτέλα. Ο κύριος Πιτέλας αναφέρεται σε εκβιασμό προς την Ελλάδα και ζητά μια δίκαιη συμφωνία στην οποία θα περιλαμβάνεται και η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Ενημερωθήκαμε επίσης ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκαλεί σήμερα εκτάκτως την ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση του ελληνικού προγράμματος. Ένα σχόλιο για την αντιπολίτευση, ένα σχόλιο για τη Νέα Δημοκρατία. Προξενεί αλγινή εντύπωση η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αποφασίσει αν έχουμε πει ναι σε όλα ή αν οδηγούμε τη χώρα στα βράχια. Και τα δύο μαζί δεν μπορούν να συμβαίνουν. Αυτή η αντίφαση
είναι ενδεικτική της μικροπολιτικής στην οποία επιδίδεται. Ας αποφασίσουν. Αυτό βέβαια είναι το λιγότερο. Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι αν η αξιωματική αντιπολίτευση θεωρεί αξιόπιστα τα στοιχεία της Eurostat για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2015. Αν ναι, η Νέα Δημοκρατία οφείλει να πάρει θέση. Συμφωνεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την υιοθέτηση νέων προληπτικών μέτρων ύψους 3,6 δισευρώ. Γιατί την έχουμε δει να συμφωνεί με το Ταμείο πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Αν δεν συμφωνεί, το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να μην υπονομεύει την διαπραγματευτική μάχη της ελληνικής κυβέρνησης και να ταχθεί υπέρ μιας εθνικής γραμμής απέναντι στα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ.